Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι για να βοηθήσουν να ξεκινήσουν με τα πιο πολιτικά, μάλλον έχουν ξεχάσει πολύ ότι συμπληρώθηκε μισό χρόνο κυβέρνηση κυρίου Μητσοτάκη και τη mm. Νέα Δημοκρατία. Άρα, νομίζω είναι πολύ πιο όρημο από κάθε άλλη φορά να καταλάβει κανεί τα μεγάλα προβλήματα και τα μεγάλα ελλείμματα, όχι μόνο σε σχέση με τα συνθήματα τα προεκλογικά, αλλά και με την πορεία των πραγμάτων. Mm. Και για να πάω λίγο στο ψητό, νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο το σημερινό τη Αυγή. Ανάπτυξη με απολύσει. Το μοντέλο τη κυβέρνηση Μτσοτάκη. Που πατάει ακριβώ στην επίσημη αποτίμηση αυτού του εξαμήνου και στην ουσία όλη τη χρονιά. Αλλά για να βοηθήσω όσου μα ακούνε και ελπίζω να πάνε και στο περίπτωμα να πάρουν και τη σημερινή ευρή. Αυτό είναι το βασικότερο. τώρα. Και την αυριανή. Θα πούμε και για την αυριανή. Θα πούμε και για την αυριανή. Α πούμε για τη σημερινή σήμερα, γιατί πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό το πρώτο θέμα και το έχει παίξει και το ραδιόφωνο. Και θα το συνεχίσουμε. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο απολογισμό του ισοζυγίου προσλήψεων και απολύσεων για όλη τη χρονιά, παρότι είναι θετικό είναι θετικό γιατί για 6 μήνε το 2019 ήταν ακόμα η κυβέρνηση ναι. η προηγούμενη. Δηλαδή η κυβέρνηση τη αριστερά. Δόθηκε αφορμή γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία. Βεβαίω. Μα με βάση τα στοιχεία μιλάμε, τα επίσημα. Ναι. Δεν και μπορεί και να τα αφισβητήσει κανεί. Χάθηκαν, χάθηκαν 3.600 θέσει εργασία. Και δηλαδή βλέπουμε. Υπερτερεί στο ισοζύγιο, προτερούν οι αποχωρήσει έναντι των προσφύγων. Και αν δει κανεί και μήνα-μήνα, ναι. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και λοιπά θα δει ακριβώ ότι είναι αρνητικό αυτό το ισοζύγιο. Αλλά τέλο πάντων, θα πει κανεί. Ήταν όλα ρόδινα πριν. Δεν είπαμε ποτέ ότι ήταν ρόδινα. Ήταν όμω σε μια πορεία ουσιαστική και θα έλεγα μαζί και κοινωνική πορεία προ τα μπρο με αναπνοή και ανάπτυξη ναι. κοινωνική. Ναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Νομίζω από την προηγούμενη κυβέρνηση και τη σημερινή. Αλλά θα μου επιτρέψει επειδή είμαι λίγο ανήσκο όπω είχα πει και άλλη φορά. Ναι. Τώρα είμαι πιο ανήσκο από άλλε φορέ. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπο μετά θα πω ω πολίτη και ο λίγονο δημοσιογράφο για όσου μα ακούνε. Θεωρώ καταπληκτικό το γεγονό ότι σε μια σειρά μείζωνα γεγονότα τα δικά μα μέσα, τα δικά μα μέσα ενώ στη χώρα μα, βρίσκονται σε ύπνοση. Από χθε το βράδυ, πολύ αργά, έχει προκύψει σχεδόν η, η βεβαιότητα με καταγγελίε όχι απλά των Αμερικανών, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί μπορεί κανεί να του θεωρεί εντελώ αναξιόπιστου, δεν είναι πάντα όλοι οι Αμερικανοί αναξιόπιστοι. Έχουμε την επίσημη σχεδόν επιβεβαίωση ότι σαν άνθρωποι μας ναι. με το αεροπλάνο που έπεσε λέγαμε μέχρι προχθές δεν έπεσε, κατερρύφθη από πύραυλο εδάφους αέρους των Ιρανικών δυνάμεων. Ναι. Και αυτό δείχνει τις συνέπειες της ανάφλεξης που προκάλεσε όχι μόνο ο φανατισμός που είδαμε και υπήρχε και πριν στο Ιράν αλλά από την ενέργεια του κυρίου Τραμπ ναι. που άνοιξε τον ασκό του αιώλου και θα δούμε αν θα κλείσει και πώς θα κλείσει. Αυτό το γεγονό μου έφερε στη μνήμη και το λέω γιατί νομίζω ότι από εδώ και μπρο πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ. Στη σημερινή ευγεία, το πούμε γιατί εμεί, όπω ξέρετε, το λέω για όσου μα ακούνε περισσότερο και για του συναδέλφου ενδεχομένω του επαγγελματίε, ναι. κλείνουμε σχετικά νωρί. Άρα δεν είχαμε όλε τι προποθέσει για να το πετάξουμε πιο σοβαρά στην πρώτη σελίδα, αν και έχουμε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα σήμερα, όπω είπαμε ήδη. Το έχουμε όμω μέσα. Ο συνάδελφο ο Κυριακήδη έχει γράψει ένα αναλυτικό θέμα όσο γίνεται πιο προσεκτικά, αλλά είχε μεσολαβήσει αργά την νύχτα χτε και η επίσημη συνέντευξη τύπου επί μακρά Επί μακρό χρονικό διάστημα του Πρόεδρου του Καναδά. Άλλο ο Τραμπ, άλλο ο κύριο Τρεντό. Ναι, για δι... να συνεννοηθούμε. Διότι μέσα στου επιβάτε ήταν η πλειοψηφία Καναδοί και Ιρανοί. Σωστά. Λιγότεροι Ουκρανοί και ήταν Ουκρανικών Το λε πολύ σωστά, γιατί τα παρακολουθεί τα ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να δώσουν να καταλάβουν όλοι. Ότι όταν συμβαίνει αυτό, είναι οι πρώτε συνέπειε όχι ενό παλαβού, αλλά ενό επικίνδυνου για τον πλανήτη και όχι μόνο με μία ή δύο εκδοχέ. Και για να το συνδέσω, αν θέλει, επειδή η συγκυρία τρέχει, ακόμα και με την τελευταία ας το πούμε εμφάνισή του μπροστά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Mm. Αλλά α μείνουμε εδώ. Το λέω πραγματικά οργισμένο και ανήσυχο ότι όταν εμφανίζονται τέτοια δεδομένα και όταν πράγματι αυτή τη στιγμή Ακόμα και στα πιο ισχυρά ελληνικά μέσα. Δεν έχει περάσει με την, α το πω, μου επιτρέψει την έκφραση, τη βιότητα που θα έπρεπε ένα τέτοιο γεγονός. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα ναι. θα φανεί περισσότερο, θα συζητηθεί περισσότερο και όποιος έτυχε και παρακολούθησε ή μπορεί να ξαναπαρακολουθήσει από το αρχείο του CNN ή από άλλα ξένα κανάλια την συνέντευξη του Τριντό θα καταλάβει την τεράστια δυσκολία στο σημερινό κόσμο. Αφενό με να μαθαίνει την αλήθεια, γιατί θυμίζω ότι έχουμε και άλλε ιστορίε που δεν έχουμε βγάλει άκρη. Και μόνο ένα ιστορικό δεδομένο να πω, επειδή το θυμόμουν τότε ήμουνα στην Ιταλία, μιλάω για το 88, ναι. μέχρι να βεβαιωθούμε, πέρασαν μέρε όταν από, από Αμερικάνικο πολεμικό σκάφο στον Περσικό κόλπο, αυτό α το ψάξουν και όσοι μα ακούνε, για να το ξαναθυμηθούν και να το διαβάσουν, ερήφθη ένα πύραυλο, θαλάσσι αέρο τότε, ο οποίο κατέριψε ένα ειρενικό αεροσκάφο, αν θυμάμαι καλά. Ήτανε Airbus, που ήταν μέσα 300 άτομα. Ναι. Βεβαίω το παραδέχτηκαν στο τέλο οι Αμερικανοί γιατί υπήρχε. Προσέξτε τη σατανική συγκυρία! Μέσα στο καράβι ομάδα κάλυψη ρεπορτάζ καναλιού το οποίο τραβούσε του συντελεστέ τη απάντηση που νόμιζαν ότι επρόκειτο για επιθετικό αεροσκάφο του Ιράν ναι. που απειλούσε το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο Άρα με... θέλω να πω, με... έχουν γίνει. Κατά λάθο η ρήψη ή είχε κάποια σκοπιμότητα. Όχι, όχι, ήταν κατά λάθο, το παραδέχτηκα όμω αρχίζει, γιατί καταλαβαίνετε τι ναι, τεράστιε ευθύνε. Στην αρχή μιλούσαμε Θέλω για, να πω... για τεχνικό πρόβλημα. εδώ να, να θυμίσω πολύ. λίγο έτσι τον ρόλο των Αμερικανών διαχρονικά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι. Και το λέω και σε αυτού του συναδέλφου που πολύ εύκολα προσπαθούν ή εμά ω δημοσιογράφου ή την πολιτική αριστερά κάπω να την ταυτίσουν με ένα τυφλό Αμερ... αντιαμερικανισμό. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε να, να είμαστε αντί σε τίποτα. Θέλουμε να είμαστε με την πραγματικότητα. Να τη διασταυρώνουμε και να την ελέγχουμε ως δημοσιογράφη, αλλά και ω πολίτε ναι. να αγαναχτούμε από την απόκρυψη των γεγονότων ή την προσπάθεια τη αλλίωσή ναι. του σε πάρα πολλά θέματα. Για να πάμε και στα όσα έγιναν στην, στο Λευκό οίκο και που βρισκόμαστε τώρα στι επόμενε ημέρε. Θα είναι ένα από τα αντικείμενα. Α, και της, τη σημερινή συνάντηση. Ναι, και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκη έκανε μια αναφορά. Περί προβλέψιμων συμμάχων που σχολιάστηκε αρνητικά, είναι η αλήθεια, χτύπησε άσχημα και μάλιστα ούτε στην, στην κυβέρνηση άρεσε. Αυτό γιατί άλλαξε τη λέξη. Όμω, ε, με τι ΗΠΑ, θα πει κανεί, δεν είμαστε διαχρονικοί σύμμαχοι. Δηλαδή, είτε το έλεγε, είτε όχι, ο κ. Μητσοτάκη, μπορούμε να μην είμαστε δεδομένοι στην πράξη. Είναι ένα ερώτημα. Εγώ θα έλεγα και ω πολίτη, αν μου επιτρέψει ναι. το σχολιασμό ναι. πάλι, ότι και ω χώρα και ω πολιτικέ δυνάμει και ω θεσμοί τη χώρα. Και αν θέλει και ω Ευρωπαϊκή θεσμοί, δεν θα έπρεπε να είμαστε δεδομένοι ποτέ και για κανέναν. Ναι. Πρέπει να είμαστε δεδομένοι για να το συνδυάσουμε το προηγούμενο, με την αλήθεια και την εξυπηρέτηση του ναι. κοινωνικού συνόλου το και χρόνος. των κοινωνικών συμφερόντων. Ναι. Και κατά ναι. χώρα γιατί ακόμα είμαστε χώρε, αλλά και γιατί από την άλλη πλευρά, αν θέλει, μπροστά στον ορειμαγό που υπάρχει σήμερα, εγώ παραμένω τη πεποίθηση, όχι επειδή σπούδασα και δούλεψα στην Ιταλία, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και ο μοναδικό δρόμο που βοηθάει και όλου μα και εμά ω Ελλάδα. Μια Ενωμένη Ευρώπη που να είναι ουσία. Ναι. Γιατί, αν το δέσουμε και έτσι, πριν πάμε σε αυτό, έχουμε και άλλο κορυφαίο γεγονό που έχει ενταφιαστεί αυτή τη φορά και από ευρωπαϊκά μέσα. Κυρίω τα βρετανικά όμω. Την ιστορία του Brexit. Ότι ενώ ψηφίστηκε στη Βουλή. του Brexit, <laughs> όχι του Brexit. <Meg> <laughs> <Α>, Μπράβο, αρέσει <laughs> Αυτό πάνω Αυτή την αντίστοιχη. <laughs> λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Δεν μιλάμε απλά για τα ταμπλόι τη Βρετανία τώρα. Ναι. Μιλάμε για τα μεγάλα μέσα τη Βρετανία που αφιερώνουν ώρε επί ώρων για, <laughs> για την άθλια αυτή κομικοτραγική πραγματικότητα ενό ζευγαριού που τι θα κάνει δεν μα απασχολεί ούτε θα λύσει τίποτα και παρά το θεσμό τη βασιλεία. Να θυμίσω κάποτε ότι ένα δικτάτορα τη Αιγύπτου, τότε βασιλιά, τώρα το θυμήθηκα, Πώ τον λέγανε ο Φαρούκ, τι είχε πει, είχε ένα πει πολύ ωραία. Ήταν μεγάλο χαρτοπέχτη αυτό, εκτό από απαταιώνα για τη χώρα του, για το λαό του. Έλεγε λοιπόν ότι ήταν μεγάλο χαρτοπέχτη. θυμίσω ότι αυτό ανατράπηκε από τον Νάσερ mm -hmm. και του Νασεριστέ. Mm -hmm. Μιλάμε τη δεκαετία του 50. Yeah. Είχε πει λοιπόν την αξίσα μην τη φάση του να αν τον ανατρέψανε. Και μάλιστα θυμάστε, δεν θα το θυμάστε, θα το διαβάσετε όμω, ελπίζω όσοι μα ακούνε, έκανε και συχνέ διακοπέ στην Ελλάδα. Και ήταν και τότε από του περιβόητου, σε εισαγωγικά το λέω ειρωνικά, επενδυτέ, γιατί άφηνε πολλά λεφτά στα αστέρια Α. και σε κάτι άλλα τέτοια θέρετα. Αν θέλουμε δηλαδή. και τον τουρισμό, το λέω ε. για την επικαιρότητα. Λοιπόν, τέλο πάντων, τι είχε πει, είχε πει λοιπόν ότι έχει, λέει, ο κόσμο πέντε ριγάδε θα κρατήσει για πάντα του τέσσερι τη Τράπουλα και το βασιλιά τη Αγγλία. Τότε ήταν η Βασίλισσα, ναι. παραμένει έτσι, του έχει θάψει όλου. Λοιπόν, αλλά λέω τώρα, είναι γελιοποίηση για τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, δεν λέω για τον BBC ναι. που το κράτησε σχετικά χαμηλά, αλλά και αυτό νομίζω το παραδράβει. Θα μου πει κανεί, είναι και αυτό μια ανάγκη κοινωνική ενημέρωση. Αλλά όλα αυτά για να επανέλθω στο δικό μα έδειξαν και την κατάσταση στα δικά μα μέσα σε σχέση με αυτό το ραντεβού, το περιβόητο. Ναι. Πώ προετοιμάστηκε επικοινωνιακά και πολιτικά και πώ κατέληξε. Και επειδή θέλω να μείνω ψύχρεμο και για τη χώρα και για τη συγκυρία. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και ο πιο καλοπροαίρετη απέναντι στο σημερινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, με την εικόνα που έβλεπε, αν την είδε και αν θέλει να την ξαναδεί, θα διαπιστώσει ότι εκεί δεν υπήρχε απλά ένα κομπάρσο, αλλά υπήρχε ένα πολύ γλυκομήλυτο κομπάρσο που ακόμα που κάποιοι δεν θα το πρόσεξαν στο τέλο αυτή τη περιβόητη μονότερμα συνέντευξη του Τραμπ. Ναι. Είπε ο κύριο Μητσοτάκη όταν πέταξε ο Τραμπ τα περί και Βρετανία για το πόσο ποσοστό του ΑΕΠ δίνουν στου εξοπλισμού. Πέταξε εκεί μεταξύ Αστείου και Σοβωρίου ο κ. Μητσοτάκη. Θα έλεγα με ναι, πολύ ναι, ότι εμείς, άσχημο ήθο. Δίνουμε... Α, εμεί κ. Τραμπ. Ναι. Δίνουμε πάνω από το 2%. Δηλαδή, ναι. αν, αν αυτό είναι ο τρόπο που συζητάμε σίγουρα, με τον κύριο Τραμπ, και αυτό. για να μην πιάσω άλλα ζητήματα ουσία, αλλά επανέρχομαι στο επικοινωνιακό. μην, μην τα πιάσει, γιατί δεν θα πούμε για το ημερολόγιο. Πλάι, ε, ένα, ένα λεπτό πρέπει θα να Θα ήθελα να πω και πριν το ημερολόγιο, γιατί θα μιλήσουμε και αύριο, αλλά να το πούμε. Δύο πράγματα, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θεωρώ εξαιρετικό παράδειγμα δημοσιογραφία και για το ραδιόφωνο και για την Αυγή, για όσου μα ακούν, γιατί δυστυχώ δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διοντολογία yeah. από το εμπόριο, ότι ενώ και εμεί παίρνουμε διαφήμιση από τον ΟΤΕ Κοσμοτέ, όμω παρουσιάζουμε τι ειδήσει και τα γεγονότα που εδώ και 20 μέρε συγκλονίζουν όχι μόνο του εργαζόμενου στον ΟΤΕ, yeah. αλλά αν είμαστε σοβαροί θα έπρεπε να μα ανησυχούν και να μα προβληματίζουν. Yeah. Εδώ δεν μα επιβάλλει κανεί τι παίζουμε, τι γράφουμε yeah. και τι λέμε, και είναι χαρακτηριστικό και το προηγούμενο παράδειγμα με τον Νίκο Σβέρκο, το τον συνάδελφο, που έβγαλε τον συνδικαλιστή, που εξήγησε πέντε πράγματα όπω θέλει να ακούσει, που κυρία, κυριολεκτικά έχει πέσει το μια γεγονός. κορτίνα σιωπή ναι. και αποσιώπηση από τα κεντρικά μέσα. Το γεγονό ότι παίρνουμε μια διαφήμιση δεν σημαίνει ότι δεν θα αναδεικνύουμε ένα ζήτημα. Έτσι θα πρέπει, αλλά δυστυχώ ξέρετε καλά, το... το έχουμε γεμίσει πλέον και συναδέλφου. Το λέω γιατί έχουμε και πρόβλημα ω ναι. συνάδελφοι, στο όνομα και μάλιστα πολλέ φορέ βλακοδό πονηρά. Τη κρίση που λέει τι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε τη διαφήμιση. Άρα στην ουσία εμέσω είναι ή μετά, να υπερπροβάλλουμε το στόμπο, α το πούμε έτσι, να σιωπήσουμε για το στόμπο. Και, και επειδή λοιπόν ήταν μείζον το ζήτημα τη συνάντηση, και να το κλείσω, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπορεί λοιπόν να πείσει ούτε το εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία ο κ. Μητσοτάκη, γιατί τι θέλω να πω. Εδώ δεν θα τα πιάσουμε όλα τα θέματα μαζί, αλλά είναι προφανέ. Είναι ο μόνο πρωθυπουργό που στην ουσία στήριξε μέσα από δημόσια τοποθέτηση, δυστυχώ, ακόμα και τη δολοφονία του Σελεϊμανί, και είναι ο μόνο Ευρωπαίο Πρωθυπουργό που το έκανε αυτό. Και βγαίνει ο κύριο Πρετεντέρη με το σχολιασμό του χθεσινό αν είδατε, να το θυμίσω και έτσι σε αντίστοιχη με τον συνάδελφο, και λέει: Πού το είδαμε αυτό. Που στην ίδια του την εφημερίδα που δουλεύει ο κύριο Πρετεντέρη, άλλο συνάδελφο, ο συνάδελφο Ο Μητσό, είχε καυτηριάσει το γεγονό. Και χαιρετίζω το γεγονό ότι οι συνάδελφοι, ο καθένα διατυπώνει τη σχολιαστική του γνώμη. Αλλά να παγιάσουμε το μείζον. Είναι δυνατόν, επειδή πήγε στη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ, η ελληνική κυβέρνηση να είναι η μοναδική με τον πρωθυπουργό τη, να έχει στην ουσία πει το παριβό, το stand-by στην ιστορία. Τι να κάνουμε για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί που προκάλεσε είναι αυτό πάλι, που ξεκινήσαμε πάλι. τη συζήτηση. Λοιπόν, θα, λοιπόν... θα καταλάβουμε σε ποιο κόσμο ζούμε και, και ποιε ευθύνε έχουμε να κάνουμε. Θα... Ένα λεπτό διαφημιστικό ε, και θα επιστρέψουμε να μα πει για την προσφορά τη αυγή για άλλο ναι. Θα το συνεχίσουμε.